Λοιπόν, έχουμε τα απαραίτητα. Μάλλον θα έχουμε μπαταρία. Λοιπόν, έχουμε τα απαραίτητα. Έχουμε καυστική σόδα. Αυτή που λέμε ποτάσα, που είναι σε τρίματα. Μπορείτε να την πιάσετε με γυμνό χέρι όσο είναι στεγνή. Αλλά άμα έχει υγρασία, καλά είναι να μην την έχετε πάνω στο χέρι σας. Έχουμε νερό. Έχουμε αλουμινόχαρτο. Και έχουμε και μία σακουλίτσα. Η σακουλίτσα θα κάνει το εξής. Έχουμε και το δοχείο. Η σακουλίτσα θα κάνει το εξής. Θα βάλω την καυστική σόδα μέσα στη σακούλα, ώστε όταν θα τη ρίξω μέσα, βέβαια τη σακούλα δεν θα την κλείσω, θα την αφήσω ανοιχτή, αλλά όταν θα τη ρίξω μέσα θα μου δώσει αρκετό χρόνο ώστε να προλάβω να βάλω το καπάκι, γιατί μόλις θα πέσει μέσα η σόδα θα αρχίσει ο βρασμός. Αυτό είναι το καπάκι, το βάζουμε εδώ για να δούμε. Έχουμε κλειστά. Λοιπόν, αρχίζουμε με το αλουμινόχαρτο, τελακώνουμε και μέσα. Μέσα. Θα ρίξουμε σχεδόν το μισό. Θεωρητικά αυτή η ποσότητα αλουμινόχαρτο θα είναι αρκετή. Θα ρίξουμε μετά. Ρίξουμε 3 λίτρα νερά. Και την καυστική ποτάσα. Έχει ένα χοντρό κομμάτι. Το πιο πιθανό είναι να μας χυθεί τώρα, αλλά... Δεν χύθηκε. Τώρα
τη στιγμή της αλήθειας. Δεν ξέρω τώρα θα το καταφέρω. Θα το ρίξω. Και την τάπα έτοιμη. Μάλλον το βρίσκω δύσκολο να πάει με τη σακούλα μας, οπότε ελπίζουμε να προλάβουμε να βάλουμε την τάπα. Βάζουμε την τάπα, τη σφίγγουμε και Θεός βοηθός. Περιμένουμε λίγο να διαλυθεί. Λοιπόν, η ώρα είναι 3. Να δούμε αν θα... Αν σε... Οπ. Ακούγεται. Άρχισε. Άρχισε. Πού είναι το μπαλάνι? Δεν ξέρω. Α, τα έχω στην τσέπη. Το επισκέψες. Λοιπόν. Έλα. Βλέπω ότι η πίεση έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Βάζουμε ένα μπαλόνι. Πάντως, είναι πολύ ζεστό. Το αέριο είναι ζεστό. Δεν ξέρω, φοβάμαι αυτή τη στιγμή. Δεν φοράω και γυαλιά. Πέτα, να δούμε. Το πιάσω. Πού πήγε? Να το. Πάει τώρα, είναι εκεί μαζί με τα πουλιά. Πρώτα να φουσκώσω τα λόγια. Και να βάλουμε και ένα μπλε. Εφόσον είχαμε επιτυχία.
Πάντως, η απότομη αύξηση της πίεσης έχει αυξήσει και τη θερμοκρασία. Ρίξουμε λίγο νεράκι για να το κρυώσουμε. Η πίεση δεν έχει αυξηθεί πάρα πολύ, αλλά η θερμοκρασία έχει. Ειδικά το αέριο θα είναι ανάλογα με τη ταχύτητα φθοράς του αλουμινίου. Ολοκληρώσουμε την εργασία. Πού είναι, φοβό, φύγεστε, κοίτα αυτό που πάει. Αυτό πάει πιο ψηλά από το άλλο. Καλά, αυτά έφυγε κατευθείαν επάνω, ε. Όχι, όχι. Αυτό έχει περισσότερο υδρογόνο. Βλέπεις πως πάει. Ελπίζω να φαίνεται στο βίντεο. Έχει πάει εκεί που πετάει το πουλί. Πάει στον Άρη. Εγώ είδα τ' άλλο. Είδα το ρούσμα. Αυτό ήταν. Γεια. Λοιπόν, ένα βασικό σημείο που παρατήρησα είναι ότι υπάρχει και αυτό που λέμε κορεσμός. Και ποιος είναι ο βαθμός κορεσμού του οξέως. Έριξα περίπου 1 κιλό ποτάσα με 3 λίτρα νερό και τώρα πια η πίεση έχει πέσει κατά πολύ. Αυτό που έχω καταφέρει είναι κάθε φορά που προσθέτω 4 αλουμινόχαρτα, καταφέρνω και φουσκώνω ένα μπαλόνι. Νομίζω ότι αυτός είναι πιο ασφαλής τρόπος από αυτόν που έκανα αρχικά, που τα ρίξα όλα μαζί. Είναι προτιμότερο να ρίξουμε πρώτα το οξύ και μετά να ρίχνουμε το αλουμινόχαρτο. Έχουμε 4 αλουμινόχαρτα. Εδώ το έχω ανοιχτό, η πίεση είναι μηδενική. Το οξύ όμως δεν έχει κορεστεί ακόμα. Οπότε 1, 2, 3, 4, 5. Οπότε με πολύ
Ο κίνδυνος έχει μειωθεί κατά πολύ και μπορούμε να φουσκώσουμε τα μπαλόνια με πιο πολύ ηρεμία. Θα δέσουμε και με σκηνάκι. Έχει αρκετή δύναμη, γιατί βλέπω ότι σηκώνεται άνετα μαζί με το σκηνή, σηκώνει και το βάρος του σκηνιού. Και έτοιμο, γεια σας και καλά μπαλόνια.